Δημοσιογράφος Μαρία Φραγκάκη, η οποία και μιλά για το πάθημά της στον Α. Ουσιαστικά ήταν εδώ τρεπημένο, σαν να έχει βάλει κάποιος μπουνιά, αλλά δεν ήταν με μπουνιά. Μου είπαν ότι μάλλον έγινε με μπουζί. Ουσιαστικά σπάσαν εδώ για να βάλουν χέρι και να ξεκλειδώσουν την ασφάλεια από μέσα. Η γνωστή παρουσιάστρια Μαρία Φραγκάκη είναι ένα από τα τελευταία θύματα της συμμορίας που σπάει παράθυρα αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας και αποσπά ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα. Σοκαρίστηκα, γιατί εκείνη τη στιγμή λες, Θεέ μου, τι έχει γίνει. Ήταν και άτσαλο το σπάσιμο, πώς να σου πω. Είχαν πέσει γυαλιά μέσα στο κάθισμα το πίσω. Το αυτοκίνητό της το πάρκαρες του Ψηρή νωρίς το απόγευμα. Εκεί όπου η ίδια σπήρα πιθανότητα άνοιξε άλλα τρία οχήματα. Σκέφτηκα, είχα κάτι μέσα εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, αστραπιές σκέψεις κάνεις. Είχα κάτι μέσα. Μπήκε κάποιος. Είναι κάποιος μέσα. Δηλαδή τα σκέφτεσαι όλα. Ακόμα και πολύ συχνά στη δρόμη γύρω από την Ομόνοια, την πλατεία Βάθη αλλά και του Ψηρή είναι σημεία όπου οι συμμορίες εντοπίζουν γιοταχή και τα ανοίγουν θρηματίζοντας τα παράθυρα. Μου σπάσαν το τζάμι, μου πήραν τα χαρτιά όλα, μου πήραν τις πινακίδες. Ο Τάκης Μελίδης είναι κάτοικος του κέντρου. Για πολλωστή φορά μας λέει, του έχουν σπάσει στο ίδιο σημείο το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και έχει σταματήσει να το επισκευάζει. Τα τζαμάκια είναι σπασμένα. Στην αρχή σπάγαν τα τζάμια τα μεγάλα και μετά σπάσαν τα φιλιστρινάκια. Ακόμα και μέρα μεσημέρι, ακόμα και σε πολυσύχνα στους δρόμους εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχουν συμβεί περιστατικά, μας λένε οι οδηγοί. Οι επιθέσεις γίνονται αστραπιαία. Θα σπάσουν ένα παράθυρο, ένα μικρό φινιστρίνι και θα αρπάξουν ό,τι θεωρούν πολύτιμο μέσα από το αυτοκίνητο. Και ο Τάσος Λαμπρόπουλος έχει πέσει θύμα των συμμοριών του κέντρου. Σπάνε σε δευτερόλεπτα να χάνεις τα πράγματά σου. Τα πάντα είναι επικίνδυνα πλέον. Τώρα, ειδικά κάτω από την Ομόνοια, είναι ζόρικα τα πράγματα.